για να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ένα λάκκο στον οποίο τη ρίξανε τα κόμματα που κυβερνήσανε 40 χρόνια, φορτώνοντας στον ελληνικό λαό χρέη και ελλείμματα. Αποδείξαμε ότι η μόνη μας έγνοια ήταν να κρατήσουμε το δίκαιο και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Συγκρουστήκαμε. Κερδίσαμε έδαφος. Ανοίξαμε δρόμους. Την κρίσιμη στιγμή βάλαμε τον λαό, εσάς, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Με το περήφανο όχι του ελληνικού λαού, κερδίσαμε έδαφος και μια καλύτερη συμφωνία. Τώρα έχουμε μπροστά μας δυσκολίες, αλλά τα πιο δύσκολα είναι πίσω μας. Και έχουμε σχέδιο και γνώση για να προχωρήσουμε μπροστά. Τώρα όμως πρέπει να δώσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μάχη όπως τη δώσαμε εκτός και εντός της χώρας. Να ξεμπερδέψουμε με αυτό που εμείς ονομάζουμε παλιό πολιτικό κατεστημένο. Με όλες τις παθογένειες που μας οδήγησαν στην κρίση και μας κρατούν κολλημένους στη λάσπη. Να ξεμπερδέψουμε με το σύστημα της διαπλοκής, της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας, της φοροδιαφυγής και να δουλέψουμε για μια Ελλάδα που θα είναι των ανθρώπων του μόχθου, της δημιουργίας, της προκοπής. Το δίλημα την ερχόμενη Κυριακή είναι απλό. Θέλουμε την Ελλάδα των λίγων ή την Ελλάδα των πολλών? Θέλουμε μια Ελλάδα που δεν θα δίνει όραμα και προοπτική ή μια Ελλάδα που θα δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να μπορέσουν να προκόψουν, να ζήσουν δημιουργικά, να ταινίζουν ένα μέλλον με αισιοδοξία? Είναι στο χέρι σας. Κάποιοι θέλανε να κάνουν αυτή την προσπάθειά μας μια σύντομη παρένθεση. Ας μην τους το επιτρέψουμε. Ας κερδίσουμε το αύριο, τελειώνοντας με το χθες. Ευχαριστούμε τους πολιτικούς αρχηγούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Ευχαριστούμε τον